Σε κινητοποιήσεις προχωράει από τις 30 Αυγούστου η ΑΔΔ για το θέμα της αξιολόγησης. Έντονος είναι ο προβληματισμός από τη ραγδαία αύξηση της ελαιοκαλλιέργειας σε χώρες της Μεσογείου. Την κρίσιμη συνάντηση στο Παρίσι στις 3 Σεπτεμβρίου, η οποία θα σημάνει και την έναρξη του τελευταίου και πιο δύσκολου πακέτου διαπραγματεύσεων με την πλευρά των δανειστών, βρίσκεται η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός την Δευτέρα θα επιχειρήσει να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες ώστε να μεταβεί στη γαλλική πρωτεύουσα χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, προκειμένου να συζητήσουν και να βρουν λύσεις σε προβλήματα που έχουν προκύψει και οδηγούν σε αναβολή κυβερνητικές αποφάσεις, με κυρίαρχο το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Στην τελική ευθεία για το κρίσιμο ραντεβού στο Παρίσι με την Τρόικα, η κυβέρνηση επιθυμεί να κλείσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα. Στη συνάντηση Σαμαρά-Βενιζέλου την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλειδώσουν οι αλλαγές στον ένφια, αλλά και η διαπραγματευτική τακτική με αιχμή τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ο Πρωθυπουργός πάντως στέλνει το δικό του μήνυμα στους δανειστές μας μέσω του Κινέζικου Πρακτορείου Ειδήσεων. Η Ελλάδα θεωρείται πλέον μια νήσος σταθερότητας και μάλιστα σε μια περιοχή που βιώνει ένα κύμα αποσταθεροποιητικών γεωπολιτικών εξελίξεων. Η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία της έναντι του υπόλοιπου κόσμου και τώρα απελευθερώνει την αναπτυξιακή της δυναμική. Σημαντική στην ατζέντα της κυβέρνησης είναι η συνάντηση του Πρωθυπουργού στις 30 Αυγούστου με τον Jean-Claude Juncker στις Βρυξέλλες. Το ραντεβού με την Τρόικα στο Παρίσι που θα πραγματοποιηθεί στις 2 και όχι στις 3 Σεπτεμβρίου και τελικά η εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου με ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινώσει ακόμα και μονομερώς συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλυφθεί δράση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την τόνωση της ζήτησης στην Ευρωζώνη, άφησε ο Μάριο Ντράγκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να αντιδράσει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, εάν ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη μειωθεί περαιτέρω. Διορθώσεις και αλλαγές στον έμφυα μετά τις αντιδράσεις φέρνει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Ο φόρος στους 4.000 οικισμούς με τις εξωπραγματικές τιμές θα υπολογιστεί τώρα με τις αξίες του 2013 ή τις φετινές χαμηλότερες. Οι δόσεις θα γίνουν 6 και θα υπάρξουν απαλλαγές σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Τα λάθη αλλά και οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από τα σημειώματα που έχουν σταλεί στους φορολογούμενους με τον ενιαίο φόρο ακινήτων έχει οδηγήσει στην κυβέρνηση σε μια ουσιαστικά οπισθοδρόμηση με στόχο να καμφθούν οι αντιδράσεις που υπάρχουν αλλά και να βελτιωθούν τα κακώς κείμενα που δημιουργήθηκαν με την βιαστική αναζήτηση του τρόπου υπολογισμού του φόρου. Έτσι, σε πρώτη φάση θα υπάρξει μια μείωση συνολικά κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε 6 δόσεις. Ο υπολογισμός θα γίνει ξανά από την αρχή για 4.000 οικισμούς, ενώ θα υπάρξουν εκπτώσεις για τα χαμηλά εισοδήματα που θα φτάσουν τα 250 εκατομμύρια συνολικά. Ένα άλλο μέτρο το οποίο προωθεί η κυβέρνηση είναι η μείωση κατά 30% του φόρου στα σπίτια τα οποία είναι ξενοικιαστά. Καταθέσει προτάσεις και ως κόμματα αλλά και ως πρόσωπα, προκειμένου να υπάρξει αφενός μεν διόρθωση των αδικιών οι οποίες υπήρξαν, αλλά κυρίως να υπάρξει μια σοβαρή ανακατανομή. Δεν ξέρω κατά πόσο σε αυτή την πρώτη διόρθωση μέχρι το Σεπτέμβριο θα επιτευχθεί αυτό. Το σίγουρο είναι πάντως ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί το ύψος του συγκεκριμένου φόρου με το προσδοκόμενο προς εισπραξιμότητα ποσό. Δηλαδή δεν μπορεί στα χαρτιά να καταγράφεται ύψος φόρου που ξεπερνάει κατά πολύ τα 3,5 δισεκατομμύρια και την ίδια ώρα να μιλάμε για εισπραξιμότητα των 2.600. Ήδη η συζήτηση μεταξύ της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει από τις πρώτες κιόλας μέρες που εστάλθηκαν τα καθαριστικά του ένφια. Όπως λέει ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Χεγέρογλου, οι αλλαγές θα γίνουν τώρα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτές μπορούν να γίνουν πριν ακόμα οι φορολογούμενοι κληθούν να πληρώσουν την πρώτη δόση για τον φόρο. Γιατί δεν υπάρχει εναρμόνιση του στόχου προς ίσπραξη με το ποσό το οποίο ζητείται από τους ανθρώπους να πληρώσουν. Γιατί επομένως να προχωρούμε θεωρητικά σε ένα θέμα. Το ερώτημα τέθηκε από πολλές πλευρές. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία της προσαρμογής και της αναθεώρησης ορισμένων πτυχών του φόρου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να διορθωθεί στο σύνολό του με τις διαδικασίες που προβλέπονται μέχρι
τις επόμενες μέρες. Την προκήρυξη απεργίας αποχής κατά της αξιολόγησης αποφάσισε η ΑΔΔΗ ξεκινώντας από τις 30 Αυγούστου και ως την ικανοποίηση των ετοιμάτων της. Σε διαφορετική περίπτωση η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως την 1η Νοεμβρίου, οπότε λύγει η διαδικασία. Επιπλέον η απόφαση της ΑΔΔΗ προβλέπει αποχή από όλες τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Ο κεντρικός στόχος είναι να καταργηθεί ο νόμος, να πάμε σε μια άλλη διαδικασία όπου πραγματικά η κυβέρνηση θα σκύψει πάνω από τα πραγματικά προβλήματα του λαού πρώτα απ' όλα, γιατί το δημόσιο το λαό εξυπηρετεί. Κόκκινο πανί είναι για τους δημόσιους υπάλληλους η αξιολόγηση, αφού κατά καιρούς έχουν εκφράσει την αντίδρασή τους στο εν λόγω μέτρο, αρνούμενοι να συμπληρώσουν τα ειδικά έντυπα που τους έχουν στείλει από το Υπουργείο. Από τις 30 Αυγούστου όμως οι συνδικαλιστές προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, καθώς έχουν προκηρύξει απεργία έως ότου λήξει η διαδικασία της αξιολόγησης. Το δημόσιο έτσι κι αλλιώς έχει έλεγχο. Ναι. Δηλαδή όταν ένας υπάλληλος δεν τηρεί σωστά και όπως πρέπει τις υποχρεώσεις του, σαφώς ελέγχεται από τη διοίκηση και ξέρετε έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις όπου ο κόσμος πήγαινε και σπίτι του. Ναι. Αν δηλαδή δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Αυτά όλα γινόντουσαν, γίνονται και πρέπει να γίνονται. Σαφώς υπάρχει διοικητικός έλεγχος. Από εκεί και πέρα όμως είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο στο όνομα της αξιολόγησης να περάσει σε έναν απόλυτο έλεγχο των δραστηριοτήτων του εργαζομένου. Παράλληλα, η ΑΔΔΗ θα πραγματοποιήσει συλλαλητήριο στις 6 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Στο μεταξύ, χθες ο Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Εθνικής Συνδιάσκεψης της ΟΝΕΔ, επανέλαβε τη θέση του για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης συνολικά στον δημόσιο τομέα. Μεγάλες ανατροπές κρύβουν οι φετινές βάσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν μεταξύ 26 και 29 Αυγούστου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, πάνω από 40.000 υποψήφοι αναμένεται να βρεθούν εκτός ΑΕΗ και ΤΕΗ, ενώ περίπου 8 στους 10 αριστούχους δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν στη σχολή πρώτης προτίμησης. Φέτος, στην κατηγορία του 10% συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά απόφοιτοι επαγγελματικών λυκείων. Οι περσινοί απόφοιτοι θα διεκδικήσουν θέσεις σε καλύτερο τμήμα με βάση τις περσινές βαθμολογίες στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο μαθήματα ειδικότητας που εξετάστηκαν. Τα πάνω κάτω από ό,τι φαίνεται έρχονται με τις φετινές βάσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Πάνω από 40.000 υποψήφοι θα βρεθούν εκτός ΑΕΗ και ΤΕΗ, ενώ περίπου 8 στους 10 αριστούχους δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν στη σχολή πρώτης προτίμησης. Η συνολική αύξηση του αριθμού των υποψηφίων θα αφήσει εκτός τμήματων ΑΕΗ περισσότερους υποψήφιους σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα, οι καλύτερες επιδόσεις σχεδόν σε όλα τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων δημιουργεί αυξημένο ανταγωνισμό, όχι μόνο για τις περιζήτητες σχολές, αλλά και για τμήματα μεσαίων βαθμολογιών. Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, όπως γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο. Εκείνο που φαίνεται και μάλλον είναι οριστικό και πραγματικότητα είναι ότι οι βάσεις θα αυξηθούν σε πάρα πολλές σχολές, στην πλειονότητα των σχολών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, οι βάσεις στις περιζήτητες σχολές αναμένεται να εκτοξευτούν στα ύψη, καθώς ο αριθμός των αριστούχων αυξήθηκε για 37,3% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται πτώση για τα παιδαγωγικά τμήματα που μπορεί να φτάσει έως και τα 300 μόρια. Αντίθετα, αναμένεται άνοδος στις νομικές σχολές που αναμένεται να κυμανθεί από 100 έως 250 μόρια. Επίσης, ανωδικά θα κινηθούν και τα τμήματα της ψυχολογίας αλλά και τα φιλολογικά και ιστορικά τμήματα. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μεγάλη άνοδος των βάσεων εισαγωγής στα φυσικομαθηματικά τμήματα που πιθανόν να φτάσει και ίσως ξεπεράσει τα 600 μόρια. Άνοδος αναμένεται και στα γεωπονικά τμήματα. Σημαντική άνοδος αναμένεται σε τμήματα της ιατρικής σε όλες τις πόλεις. Εκτιμάται άνοδος έως και 500 μόρια για τα τμήματα της οδοντιατρικής και της φαρμακευτικής. Για το τέταρτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μεγάλη άνοδος των βάσεων στα τμήματα ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων μηχανικών. Στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δύο τάσεις των βάσεων. Οι βάσεις στα οικονομικά τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα κινηθούν ανωδικά σε αντίθεση με τα αντίστοιχα τμήματα της περιφέρειας. Ύστερα από την ανακοίνωση των βάσεων θα ακολουθήσει η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τα διαδικαστικά θέματα, ενώ θα τεθούν χρονικά πλαίσια ώστε όσοι πάρουν μεταγραφή να μην χάσουν το πρώτο εξάμηνο, όπως συνέβη το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
αποχαιρετούν οριστικά την ανώτατη και την τεχνολογική εκπαίδευση της Κρήτης σχεδόν 2.000 αιώνιοι φοιτητές που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν δώσει εξεταστικές σε πανεπιστήμιο, πολυτεχνείο και ΤΕΗ, με αποτέλεσμα και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις από το Υπουργείο Παιδείας να διαγράφονται οριστικά. Χθες, όπως είχε ήδη αποφασιστεί, δόθηκαν στην δημοσιότητα οι λίστες λιμναζόντων φοιτητών, εκείνων που θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν δύο ακόμα εξεταστικές για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη είχαν εμφανιστεί και είχαν δώσει εξετάσεις, αλλά και εκείνων που διαγράφονται οριστικά στις 31 Αυγούστου και οι οποίοι σε επίπεδο χώρας ξεπερνούν τους 150.000. 150.000 φοιτητές σε όλη τη χώρα και σχεδόν 2.000 φοιτητές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης θα διαγραφούν οριστικά, αφού τα τελευταία χρόνια δεν έχουν δώσει εξεταστικές σε πανεπιστήμιο, πολυτεχνείο και ΤΕΗ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, που χθες έδωσε στη δημοσιότητα τις λίστες με τους λιμνάζοντες φοιτητές, όσοι απουσιάζουν χρόνια από τις εξεταστικές αποχωρούν οριστικά από τα ιδρύματα. Υπέρ θα είμαι. Υπέρ. Γιατί πιστεύω ότι πολύ καταντάει επάγγελμα. Και δεν είναι επάγγελμα για μένα. Πρέπει να σκέφτονται και τους γονείς. Αναλόγως το φοιτητή. Αν είναι πολλά χρόνια να διαγραφεί. Αν είναι λίγα χρόνια να πρέπει να του δοθεί άλλη μια ευκαιρία. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει αφού είναι παραπάνω από κάποια χρόνια φοιτητές. Αν όμως τις έχει μείνει μόνο διπλωματική πτυχιακή. Και επειδή δεν την κάναν τόσα χρόνια. Εργαζότανε. Αν εργαζότανε και έχουν αποδείξεις, παραμείνουν. Σε επίπεδο Κρήτης, από το Πανεπιστήμιο αποχωρούν 1.216 φοιτητές, από το Πολυτεχνείο 291 και από το ΤΕΗ Κρήτης 322 λιμνάζοντες φοιτητές. Συνολικά την πόρτα της εξόδου από την ανώτατη εκπαίδευση θα δουν στο τέλος Αυγούστου περισσότεροι από 150.000 φοιτητές πανεπιστημίου και σπουδαστές ΤΕΗ. Επειδή όλοι οι φοιτητές έχουν κάνει τόσο μεγάλο δρόμο, διαδικασία για να περάσουν. Πιστεύω ότι πρέπει να περάσουν όλοι στο πανεπιστήμιο. Είναι πιο δίκαιο, θεωρώ. Είναι πολύ σωστό και έπρεπε να γίνει πολύ νωρίς, πολύ νωρίτερα. Τι εγώ συμφωνώ. Αυτοί που προσπαθούν και κάνουν τόσα χρόνια και πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να τους δικαιώσουν. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να παλεύουν για το μέλλον. Δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες δύο εξεταστικές θα έχουν 10.167 φοιτητές, ενώ από τα ΤΕΗ 23.811 φοιτητές. Οι φοιτητές δηλαδή που τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη είχαν εμφανιστεί και είχαν δώσει εξετάσεις. Όσοι δεν πάνε να διαγραφούν. Όσοι πάνε να μην χάσουν τη χρονιά τους, όσοι καθυστερούν, αλλά όσοι δεν πάνε καθόλου, δεν υπάρχει λόγος να έχουν πάσο. Φοιτητές δεν πρέπει να μένουν αιώνια φοιτητές. Νομίζω ότι είναι σωστό. Έτσι πιστεύω. Να προσπαθείς να κάνουν τι μπορούν. Το καλύτερο. Υπέρ. Για ποιους λόγους. Πόσο καιρό θα σπουδάζουμε. Και εγώ πιστεύω υπέρ. Είμαστε ανάλογα πόσα χρόνια βέβαια είναι αιώνιοι. Και ανάλογα τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν. Έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί από τη ραγδαία ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας στις χώρες της Μεσογείου. Την ίδια ώρα τονίζεται η ανάγκη για έβρεση τρόπων προώθησης του κρητικού ελαιολάδου. Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο της διημερίδας για την ελιά και το λάδι που πραγματοποιείται στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η ραγδαία ανάπτυξη ελαιοκαλλιέργειας στις χώρες της Μεσογείου, όπως η Τινησία, η Τουρκία, η Συρία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος, όπως επισήμανε ο ειδικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Κώστας Χαρτζουλάκης κατά τη διάρκεια της διμερίδας Γιορτή Ελιάς και Λαδιού που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίες μπορούν να ανταγωνιστούν το υλικό προϊόν και αυτό που είναι ζητούμενο σήμερα για το ελληνικό ελαιόλαδο είναι ότι θα πρέπει να παράξουμε την ποιότητα του λαδιού που και η ποικιλία μας αλλά και οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μας δίνουν τη δυνατότητα. Κάτι που δεν το έχουμε πετύχει. Η μαζική παραγωγή του έξτρα παρθένου που είναι προσανατολισμένη δυστυχώς η ελληνική παραγωγή είναι αδιέξοδη. Δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε τη μαζική παραγωγή με χώρες της Μεσογείου που λόγω βιομηχανοποίησης, λόγω της πυκνής φύτευσης και των συνθηκών που επικρατούν μπορούν να παράξουν λάδι με χαμηλότερο κόστος. Εν τω μεταξύ, την άμεση ανάγκη για έβρεση τρόπων προώθησης του κρητικού ελαιολάδου επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης. Η δράση μας θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της ποιότητας, να διατηρήσουμε την ποιότητα του ελαιολάδου στα Χανιά, στην Κρήτη γενικότερα και φυσικά
Το περίσσεμα του λαδιού, που είναι πάρα πολύ σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο Ελλάδας, γιατί η παραγωγή μας φτάνει στους 400.000 τόνους, άρα πάνω από το μισό θα πρέπει να εξάγεται. Θα πρέπει η προσπάθειά μας λοιπόν θα πρέπει να είναι τέτοια, ούτως ώστε να τυποποιούμε το λάδι, να βρούμε τους τρόπους και τους δρόμους εκείνους που οι καταναλωτές στις άλλες χώρες, που δεν είναι παραγωγή ελαιολάδου, να το χρησιμοποιήσουν και για φαρμακευτικούς λόγους που συνήθως οι μακρινές χώρες το παίρνουν, αλλά και για το φαγητό. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος. Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας επισήμανε τη διατροφική αξία του ελαιολάδου και τις ευεργετικές ιδιότητές του στην ανθρώπινη υγεία. Είναι γενική πεποίθηση ότι το ελαιόλαδο είναι, κάνει καλό στην υγεία μας. Το ζητούμενο είναι πώς αυτό το χρησιμοποιούμε. Στην Ελλάδα ξέρουμε. Ξέρουμε πώς να χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο. Πρέπει να ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιούμε, να ξέρουμε τις διάφορες κατηγορίες του ελαιολάδου και επιπλέον να μάθουμε στα παιδιά μας τα παραδοσιακά τρόφιμα πώς μαγειρεύονται με ελαιόλαδο. Επίσης, η Αντωνία Τριχοπούλου ξεκαθάρισε ότι το ελαιόλαδο δεν παχαίνει αν χρησιμοποιείται κατάλληλα στη μαγειρική. Εκείνο στο οποίο θα ήθελα ιδίως να σταθώ είναι ότι στο γεγονός ότι πώς χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο. Διότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από χρόνια, ιδίως στις άλλες χώρες, ότι το ελαιόλαδο παχαίνει. Είναι γεγονός ότι το ελαιόλαδο έχει υψηλή, έχει 9 θερμίδες ανά γραμμάριο. Όμως, ο τρόπος που το καταναλώνουμε στην Ελλάδα είναι το καταναλώνουμε για να φτιάξουμε τα λεγόμενα λαδερά. Δηλαδή μπάμιες, μελιτζάνες, τα διάφορα όσπρια, τα οποία, ιδίως τα λαχανικά, έχουν πάρα πολύ καλές, πολύ λίγες θερμίδες. Έτσι, τελικά, το πιάτο το οποίο προσφέρεται είναι ένα πιάτο το οποίο έχει μέτρια θερμιδική αξία. Έρευνες οι οποίες έχουν γίνει τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη δείχνουν ότι άτομα τα οποία ακολουθούν μία παραδοσιακή ελληνική διατροφή, κρητική διατροφή, επί μακρό είναι εκείνα τα άτομα τα οποία χάνουν βάρος. Η γιορτή Ελιάς Καλαδιού πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε μορφή διμερίδας προκειμένου να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο το ελαιόλαδο. Το επιστημονικό κομμάτι να αναδείξει αυτό που αφορούν τα χαρακτηριστικά της ελιάς και της ελαιοκομείας γενικότερα, όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά σε επίπεδο Μεσογείου και παγκοσμίως. Το ένα δεύτερο θα ήταν όσον αφορά τα στοιχεία της χρήσης του ελαιολάδου. Και βέβαια, όπως ξέρετε, είναι πολλαπλή η χρήση, είναι και στον τομέα της υγείας, αλλά και στον τομέα της διατροφής, αλλά ακόμα και στο θέμα του πολιτισμού και της ιστορίας. Να μπορέσουμε αυτά να τα μαζέψουμε και να τα εντάξουμε μέσα σε ένα διήμερο δράσεων. Η διμερίδα θα ολοκληρωθεί αύριο το απόγευμα με διαγωνισμό μαγειρικής παραδοσιακών πιάτων με τη χρήση ελαιολάδου. Στη γενέτειρά του στα Χανιά θα επιστρέψει έπειτα από 108 χρόνια πλήρου ζωής η σωρός του καθηγητή Εμμανουήλ Κρυαρά, ο οποίος πέθανε το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη από ανακοπή καρδιάς. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης στον Ιερό Ναό του Θεού Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος, η σωρός του θα μεταφερθεί και θα ενταφιαστεί την Τετάρτη στο κημητήριο Ακροτηρίου Χανίων. Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές των γραμμάτων στην Ελλάδα έφυγε χθες από την ζωή πλήρης ημερών σε ηλικία 108 ετών. Ο καθηγητής Εμμανουήλ Κρυαράς, που αν και ζούσε στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέχασε ποτέ την Κρήτη, αφού τα εφηβικά του χρόνια τα πέρασε στα Χανιά, τόπο καταγωγής των γονιών του. Σπούδασε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάστηκε στο Μόναχο και στο Παρίσι, ενώ ήταν υπέρμαχος του δημοτικισμού. Είχε γράψει πάνω από 1000 άρθρα, ενώ είχε εκδώσει 60 βιβλία. Από αυτά ξεχωρίζει το λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημόδους Γραμματείας. Είχε λάβει πλήθος τιμητικών διακρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο ίδιος συνήθιζε να λέει «Δεν ήλπιζα τόσο μακρά ζωή. Θυμάμαι, ξέρετε, τον κομίτη του Χάλεϊ, την εμφάνιση του Ελευθερίου Βενιζέλου, παρέστην μικρό παιδί σε ένοπλο συλλαλητήριο στην Κρήτη». Την ανησυχία του κόσμου όταν πρόκειτο να εμφανιστεί ο κομίτης του Χάλεϊ στα 1910. Το γυμνάσιο Χανίων είναι οπωσδήποτε, διότι το φόντο είναι μέσα το γυμνάσιο Χανίων, το πρώτο γυμνάσιο όπως το λέμε σήμερα. Θίεσος μαθητών που έπαιξε την Αντιγόνη στα Χανιά, Ιούλιος του 1928. Στο κέντρο είναι ο δάσκαλός μας, ο Ιωάννης Μοσχόπουλος. Την λύπη του για το θάνατο του ακαδημαϊκού Εμμανουήλ Κρυαρά εξέφρασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας.
ας ανατρέξουμε εκ νέου στον λόγο του Εμμανουήλ Κρυαρά. Αν τα όρια της γλώσσας είναι πράγματι τα όρια του κόσμου, ο Εμμανουήλ Κρυαράς μας έμαθε πώς να τα αναγνωρίσουμε και πώς να τα εκτείνουμε. Ο καθηγητής της φιλοσοφίας Εμμανουήλ Κρυαράς σφράγισε με την παρουσία και τη δράση του δύο αιώνες πνευματικών και πολιτικών αγώνων, διδάσκοντας ήθος και σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες. Ο Εμμανουήλ Κρυαράς υπήρξε πάντα ενεργός πολίτης, προοδευτικός διανοούμενος, αυθεντικός δάσκαλος και ακαταπώνητος ερευνητής. Η τεράστια συμβολή του στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και την καθιέρωση της δημοτικής τον κατατάσσουν στους σημαντικότερους Έλληνες διανοούμενους και ερευνητές. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμία του εκλειπώντος ήταν να ταφεί στα Χανιά. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Καρτέσιος. Σκέφτομαι, σάντουιτς. Γρηγόρης. Έβαλε και άρα, δείχνει φιλοσοφημένο. Σωστά. Σκέφτομαι, σάντουιτς, άρα, Γρηγόρης. Σάντουιτς, άρα, Γρηγόρης. Λαχταριστά, φρεσκοφτιαγμένα σάντουιτς κάθε μέρα στο κατάστημά μας. Με τέτοιες τιμές, τα κάνουν φτερά. Τώρα κοντά σου και με ένα τηλεφώνημα. Γρηγόρης, φτιάξε τη μέρα σου. Χρώμα γαλάζιο της θάλασσας. Αρώματα μεθυστικά, επιλεγμένων κρασιών και δημιουργικών κοκτέιλ. Γεύσεις εκλεκτές αγνών προϊόντων της κρητικής γης. Ήχη απαλή των κυμάτων και της μουσικής. Περιβάλλον προσεγμένο, φιλόξενο και χαλαρωτικό. Εστιατόριο και μπαρ Γαλάζιο. Απόλαυση για όλες τις αισθήσεις. Στο ξενοδοχείο Minoa Palace Resort and Spa στον Πλατανιά Χανίων. Σπούδασε στην Κύπρο, σε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο, με σύγχρονα προγράμματα και πλήρη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα www.nup.ac.cy. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Τσουνάμι Ελλήνων γιατρών κινείται με ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα προς την Ευρώπη και τις άλλες ηπείρους. Το κύμα των λειτουργών του Ιπποκράτη από την Ελλάδα προς την Αλλοδαπή ψώνεται συνεχώς πιο απειλητικό, όχι όμως για το διάβα του, αλλά για τον ωκεανό των ελλείψεων και των προβλημάτων που αφήνει πίσω του στο σύστημα της υγείας της χώρας μας. Τα στοιχεία του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι ενδεικτικά για το μέγεθος του προβλήματος. Περισσότεροι από 7.340 γιατροί έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια. Με βάση τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μόνο από τον ΙΣΑ. Την ώρα που στα νοσοκομεία της χώρας και στο ΝΕΟΠΗ παρατηρούνται ελλείψεις πάνω από 6.000 γιατρών, περισσότεροι από 7.340 γιατροί έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα μέσα στα 6 τελευταία χρόνια με βάση τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Από αυτούς, οι 5.406 γιατροί μετανάστευσαν αναζητώντας εργασία από το 2011 και μετά. Η ιατρική μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρει δραματικές διαστάσεις. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς κυριολεκτικά για μια κατάσχετη αιμορραγία επιστημονικού δυναμικού, εξειδικευμένου, πολύτιμου δυναμικού, το οποίο θα λείψει στο άμεσο μέλλον από την χώρα που έχει τεράστια ανάγκη από
τους νέους επιστήμονες, γιατί δεν αφορά μόνο τους γιατρούς. Μέχρι και το 2009 η αλλαγή χώρας για τους γιατρούς αφορούσε κυρίως τους αποφύτους των ιατρικών σχολών που ολοκλήρωναν το αγροτικό τους και στη συνέχεια αναζητούσαν στο εξωτερικό νοσοκομείο για ειδικότητα, αφού η αναμονή στην Ελλάδα ήταν πολύ μεγάλη. Με τους υπολογισμούς των ιατρικών συλλόγων, η μετανάστευση των γιατρών από το 2009 μέχρι το 2014 αυξάνεται με ρυθμούς 200% το χρόνο, και αυτός ο μεγάλος αριθμός των γιατρών, πάνω από 6.000, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό, είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί στα επόμενα χρόνια, και είμαστε σαν ιατρική σύλλογη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην προσπάθεια να αναδείξουμε αυτό το γεγονός, γιατί τα στοιχεία που έχουμε είναι πραγματικά ανησυχητικά. Από τον Ιανουάριο του 2013, χρονιά που ξεκινά και γίνεται πλέον καταγραφή των γιατρών και αναχώρα προορισμού, στη Βρετανία μετανάστευσαν 1.327 Έλληνες γιατροί, ειδικευμένοι και μη. Το ίδιο διάστημα στη Γερμανία πήγαν 290 γιατροί και στη Σουηδία άλλοι 137. Από τους 1.200 γιατρούς που τελειώνουν κάθε χρόνο από τις ιατρικές σχολές, σε ελληνικές ιατρικές σχολές, περίπου το 40% ήδη μετά το πτυχίο έχει φύγει στο εξωτερικό για ειδικότητα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου από τους 110 απόφοιτους της ιατρικής σχολής του 2012 οι μισοί έχουν ήδη φύγει για ειδικότητα στο εξωτερικό. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των καταστηματαρχών των τριών μαγαζιών που σφραγίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην οδό Καλλεργών στην παλιά πόλη των Χανίων λόγω ηχορύπανσης. Όπως υποστηρίζουν οι καταστηματάρχες, αυτή τη στιγμή έχουν μείνει δεκάδες εργαζόμενοι χωρίς δουλειά. Έκλεισαν λόγω ηχορύπανσης και όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες, η σφράγιση των καταστημάτων τους στη συγκεκριμένη περίοδο τους έχει απογοητεύσει. Ο λόγος για όλα σχεδόν τα καταστήματα της Καλλεργών, τα οποία σφράγισε η ελληνική αστυνομία μετά από ελέγχους που έκανε κατόπιν καταγγελιών. Ο πρώτος λόγος της σφράγισης είναι η άδεια μυστικών οργάνων. Η άδεια μυστικών οργάνων, η οποία κάναμε τις ανάλογες προσπάθειες και ενέργειες για να βγάλουμε άδεια, αλλά δυστυχώς, επειδή είμαστε στην παλιά πόλη, είναι η αρχαιολογία στη μέση, μπορώ να πω, και δεν δίνει την έγκριση για να κάνουμε την υποδομή που χρειάζεται για να στήσουμε τα ηχεία, να βάλουμε τις ηχοπαγίδες κτλ. Και έτσι προχώρησε η σφράγιση. Ο άλλος λόγος είναι η ηχορύπανση, που θεωρώ ότι πραγματικά το έχω πει δημόσια, το έχω πει στην τηλεόραση, το έχω πει στο Δήμο, ότι ναι, από τη στιγμή που είμαστε έξω ενοχλούμε. Θα πρέπει να υπάρξει για μένα ένας τρόπος συνύπαρξης και των μεν και των δε, δηλαδή των καταστημάτων και των κατοίκων. Το άδικο της υπόθεσης είναι ότι σφραγίστηκαν κάποια μαγαζιά σε έναν δρόμο σε όλα τα Χανιά. Δεν έγινε πουθενά στην Ελλάδα αυτό, έγινε μόνο στα Χανιά, σε έναν δρόμο που πήγαινε όλος ο κόσμος των Χανίων, και ο κόσμος των Χανίων δεν είναι χαζός. Κρίνει που θέλει να πάει, κρίνει που θέλει να δώσει τα λεφτά, κρίνει αν το μαγαζί είναι ικανό ή τα μαγαζιά. Ναι, ενοχλούσαν τα μαγαζιά. Δεν θέλω να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω. Αν και η σταφυρική, τέλος πάντων, που έχω το marketing εκεί της εταιρείας, είναι κλειστό μαγαζί κατά ένα 80-85%. Έχει ένα αίθριο μικρό έξω που τέλος πάντων κάθεται κάποιος κόσμος και ο ήχος του δεν ενοχλεί. Ναι, όμως ανοίξαμε χωρίς άδεια λειτουργίας, διότι οι υπηρεσίες αργούν αυτόν τον καιρό λόγω αδειών και όλα τα αυτά. Σταφυδική, πράσινα άλογα και σούξου μουξου έκλεισαν για τουλάχιστον 10 ημέρες, καθώς υπερεύαιναν τα νόμιμα όρια ήχου. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες, με το κλείσιμο των μαγαζιών πολλοί εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά. Ενώ συγκεκριμένα από την πλευρά της Σταφυδικής, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, το κατάστημα δεν έχει υποπέσει σε καμία παράβαση. Σε καμία άλλη μήνυση. Ειδικά μετά που πήρε την άδεια λειτουργίας, ρέπεσε σε καμία άλλη μήνυση. Που την πήρε το πρώτο δεκαήμερο που άνοιξε το μαγαζί. Άνοιξε 11, το πήρε γύρω στις 20-22 του μήνα. Και 30 καταθέσαμε και άδεια μουσικών οργάνων. 31 εβδόμου. Και μας λέει το υγειονομικό, επειδή εκεί υπάρχουν καταγγελίες, πρέπει να είσαι σε λειτουργία για να έρθω να σε μετρήσω. Εγώ δηλαδή τρώμε με κλειστό, δεν μπορώ να με μετρήσω. Άμα ανοίξω τώρα και φάω 3 μηνύσεις μέχρι να έρθουνε, πάλι πρέπει να ξανακλείσω. Όταν έχεις 65 άτομα προσωπικό, αυτά γιατί τα αφήνεις στο δρόμο? Γιατί αυτοί πρέπει τα 65 άτομα να μείνουν στο δρόμο, 65 από μένα και άλλα 50 από τους άλλους να είναι στο δρόμο για μια διοικητική παράβαση που θεωρούμε εμείς ότι είναι άδικη και κάποια στιγμή θα αλλάξει, όπως όλοι οι νόμοι στην Ελλάδα αλλάζουν, είτε είναι άδικη είτε είναι. Τέλος πάντων,
γίνεται. Από την πλευρά του, ο κύριος Δατσέρης, ιδιοκτήτης του καταστήματος Σούξου Μούξου, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι δεν υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση για όλους τους καταστηματάρχες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ένα συγγνώμη που αναγκαζόμαστε να ενοχλήσουμε. Έχει αλλάξει η νοοτροπία, ο τρόπος διασκέδασης, ειδικά των νέων, και μια που απευθυνόμαστε σε αυτούς. Μπορεί να είμαι αντίθετος, αλλά αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά όταν και οι υπόλοιποι κάνουν το ίδιο. Γιατί φεύγουν από μένα και πάνε στο διπλανό, στο παραδιπλανό. Ειλικρινά το έκανα αρκετές φορές και είδα ότι δυστυχώς είμαι ο μοναδικός που το κάνω, και οπότε δεν είναι και, είναι και βλακώδες, να το πω έτσι. Συγγνώμη λοιπόν από τους κατοίκους καταρχήν, και δεύτερον ότι μαζί με τα κακά υπάρχουν και καλά. Ας μην βλέπουμε μόνο τα κακά. Γιατί αν γκρίνει, αν θυμηθεί κανένας τι ήταν το μαγαζί μου πριν από 4 χρόνια, εκεί υπήρχαν στον κήπο που μοναχός μου τον έφτιαξα, υπήρχαν σύριγγες, υπήρχαν προφυλακτικά, υπήρχαν οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Και τώρα είναι ένα πανέμορφο, μια όαση. Την ίδια ώρα, βέβαια, οι κάτοικοι της παλιάς πόλης συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αλλά και το πρόβλημα της χορύπανσης. Η ζωή των κατοίκων της παλιάς πόλης, ή καλύτερα της αρχαιότερης παλιάς πόλης της Ευρώπης, γίνεται κάθε μέρα και χειρότερη. Εμείς δεν ζητούμε το κλείσιμο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παλιάς πόλης. Ζητούμε όμως επίμονα και με το δίκαιο μας όλοι οι καταστηματάρχες να σέβονται τους κατοίκους της παλιάς πόλης και να λειτουργούν μέσα στα αυστηρά πλαίσια του νόμου και των διατάξεων που τους διέπουν. Αυτό είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των κατοίκων, αλλά και αυτών των ιδίων, των καταστηματαρχών δηλαδή. Περισσότερο όμως είναι προς το συμφέρον όλων των χανιωτών και της πατρίδας μας, αν θέλετε, γενικότερα, για την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η οποία ούτως ή άλλως συμβάλλει και στην οικονομική μας ευμάρεια. Δυνατότητα εκμίσθωσης παρέχεται σε κατοικίες άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων και για μικρό χρονικό διάστημα χωρίς έναρξη επαγγέλματος, αλλά αφού τους δοθεί σήμα από τον ΕΟΤ και ενημερωθεί η αρμόδια ΔΟΗ. Περιζήτητες είναι οι βίλες σε εξοχικές κατοικίες από ξένους τουρίστες, οι οποίοι ονειρεύονται να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα στο δικό σου σπίτι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, έχει ως αποτέλεσμα η προσφορά των εξοχικών κατοικιών να αυξηθεί φέτος, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες προτίμησαν να τα παραχωρήσουν έναντι αμοιβής, με σκοπό να ενισχυθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Όσο για τις τιμές, αυτές διαμορφώνονται από 2.500 έως 4.500 ευρώ την εβδομάδα για τις περιζήτητες περιοχές και για σπίτια που πληρούν τις προδιαγραφές των ξένων. Περιζήτητες είναι οι βίλες εξοχικές κατοικίες από ξένους τουρίστες, οι οποίοι ονειρεύονται να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα στο δικό σου σπίτι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, έχει ως αποτέλεσμα η προσφορά εξοχικών κατοικιών να αυξηθεί φέτος, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες προτίμησαν να τα παραχωρήσουν έναντι αμοιβής με σκοπό την ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Με τον καινούριο νόμο που βγήκε με το πολυνομοσχέδιο το τελευταίο, το μετά τα Χριστούγεννα, Δεκέμβρη-Γενάρη, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να νοικιάσει το σπίτι του από μία εβδομάδα έως 3 μήνες, χωρίς να έχει μία μόνιμη άδεια του ΕΟΤ, μία προσωρινή άδεια του ΕΟΤ, και πληρώνοντας το 10% επί του τιμήματος που θα πληρώσει ο πελάτης, τουρίστας που θα χρησιμοποιήσει το σπίτι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, εξοχικών κατοικιών, και πάρα πολλοί εδώ στην Κρήτη, να έχουν μπει μέσα σε αυτή τη ρύθμιση και να κάνουν χρήση αυτού του νόμου. Σε επίπεδο Κρήτη, στο Ρέθυμνο, η ενοικίαση μιας εξοχικής κατοικίας κοστίζει από 1.800 έως 2.500 ευρώ ανά εβδομάδα, ενώ το Σεπτέμβρη θα πέσει στα 1.000 ευρώ ανά εβδομάδα. Σε Χανιά και Ηράκλειο, τον Αύγουστο, η ενοικίαση εξοχικής κατοικίας στοιχίζει 2.000 με 2.500 ευρώ την εβδομάδα, για να πέσει το Σεπτέμβρη στα 1.400 ευρώ την εβδομάδα. Με αποτέλεσμα, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια στην αγορά και την οποία στο επίπεδο της βίλας θα την επηρεάσουν. Δηλαδή θα υπάρξει μια υπερπροσφορά κρεβατιών του χρόνου στο θέμα βίλας σε όλη την Κρήτη. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ξέρω πώς θα ισορροπήσει η αγορά με την προσθήκη όλων αυτών των κρεβατιών και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Οι ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας κατά βάση έχουν επιλέξει τον τόπο των διακοπών τους από τον Δεκέμβριο μήνα, όπου και πραγματοποιούνται και οι περισσότερες κρατήσεις.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες περιστασιακές που διαχειρίζονται βίλες προς ενοικίαση τους θερινούς μήνες και η οικονομική διαφορά, εάν το έκλεινες από τον ιδιοκτήτη, σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει και το 50%. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια που νομιμοποιούνται συνεχώς. Αυτό θα το κάνει η κυβέρνηση για δύο λόγους, θεωρώ. Πρώτον, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κρατήσουν τα σπίτια τους, γιατί με τους φόρους όλους δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Και δεύτερον, να μειώσει την μαύρη αγορά στον τομέα αυτό. Το γεγονός όμως παραμένει ότι θα υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στις κλίνες. Με ό,τι αρνητικό έχει αυτό. Του χρόνια το χωριό που αγάπησε ο μεγάλος ιεράρχης πρώην Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίος Γαλανάκης, το Νεροχώρι, πραγματοποιήθηκαν μέσα σε κλίμα αναμνήσεων τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γέροντα που άφησε και έγραψε ιστορία. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν πολλοί ιερείς, τοπικοί άρχοντες, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και πλήθος κόσμου που έδωσε ακόμα μια φορά το παρόν στην εκδήλωση αυτή αγάπης προς το σεπτό πρόσωπο του μεγάλου ιεράρχη. Από χθες το βράδυ η προτομή του αείμνηστου Μητροπολίτη πρώην Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου κοσμεί την πλατεία του χωριού του. Το Νεροχώρι από Κορώνου, όπου γεννήθηκε, αγάπησε και έκανε τα πρώτα του βήματα στην ζωή και στην ιεροσύνη. Ο ιερός ναός της Αγίας Μαρίνας κατακλείστηκε από κληρικούς αλλά και από πιστούς που παρακολούθησαν τον Εσπερινό αλλά και την επιμνημόσυνη δέηση που τέλεσε ο Μητροπολίτης Κηδωνίας και από Κορώνου Δαμασκηνός. Μνημονεύομαι Ειρηναίων Γαλανάκη. Σε ενεστώτα χρόνο το ρήμα. Νυν και αΐ. Και βέβαια απόψε, παραμονή της γιορτής του, εδώ, στο χωριό του. Εδώ που πεπάτησε τα πρώτα του βήματα. Εδώ που αντίκρισε τα λευκά όρια. Εδώ που εμπνεύστηκε και είχε τις πρώτες του ανησυχίες. Εδώ που για πρώτη φορά επικοινώνησε με το Θεό. Σε αυτόν τον τόπο που όπου και να πήγαινε πάλι εδώ γύριζε. Και πνευματικά και ψυχικά και σωματικά. Έκανε σημαία το Νεροχώρι και το μετέφερε σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιδρογείου. Ένας απλός άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα σε μια φτωχική οικογένεια και αναδείχθηκε σε μια μορφή. Ο σεβάσμιος γέροντας, ο χαρισματικός και διορατικός Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου, αλλά και Μητροπολίτης Γερμανίας Ειρηναίος Γαλανάκης, που όσο ήταν εν ζωή έλεγε σε όλους τους τόνους ότι δεν θέλω να διακονηθώ αλλά να διακονήσω. Ο παππούλης που αγαπήθηκε από το πίμνιό του όσο λίγοι. Τα έργα του αμέτρητα, καθώς υπήρξε ο ιδρυτής και ο οραματιστής της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, των εταιριών λαϊκής βάσης ΕΤΑΝΑ, ΠΑΝΕΚ και ΑΝΕΝ, πρόεδρος του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Ένας εκπρόσωπος του ουρανού στη γη, που υπηρέτησε τον άνθρωπο δημιουργώντας οικοτροφία, μαθητικές και τεχνικές σχολές, γυροκομεία και σχολή κοφαλάλων. Τα μηνύματα που έστελνε, θα έλεγα, είναι διαχρονικά και γίνονται όλο ένα και πιο επίκαιρα. Η προσφορά του στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, στην παιδεία, στην κοινωνία, αλλά και στο κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, είναι ιδιαίτερη και τυχάνει διεθνούς αναγνώρισης. Η στάση του απέναντι στον άνθρωπο, ο τρόπος ζωής του και η πολυσχηδής δυναμική προσωπικότητα αποτέλεσαν πρότυπο για τον κλήρο και τον λαό. Αξίζει να αναφερθεί πως την προτομή φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γιάννης Μαρκαντονάκης. Μόλις πριν από λίγο έγινε γνωστή η εξαφάνιση ζευγαριού Γάλλων στο Λουτρό Σφακίων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ο υπεύθυνος των υπεύθυνων πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τον κύριο Τάσο Κουρουπάκη. Κύριο Κουρουπάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως ακριβώς αναφερθήκατε και εσείς, χθες το πρωί από τη συγκεκριμένη περιοχή του Λουτρού προς διαδρομή, όπως είχαν πει και οι ίδιοι, το ζευγάρι Γάλλων 64 και 62 χρονών αντίστοιχα, ήθελαν να κάνουν τη διαδρομή από Λουτρό για Ράδαινα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σημείο επαφής και αυτό δυστυχώς μετά από μία μέρα και κάτι δηλώθηκε
από το συγκεκριμένο κατάλημα. Μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα και εγώ πριν από λίγη ώρα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, τον ταξίαρχο, τον κύριο Δασκαλάκη, όπως ενημερωθήκαμε και εμείς, έχει ξεκινήσει μια γιγάντια επιχείρηση από τις απογευματινές ώρες. Δεν ήταν όμως μεγάλο το χρονικό περιθώριο μέχρι και τη δύση του ηλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για 2,5-3 ώρες μόνο έγιναν οι έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε συντονίζεται από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων, από την ομάδα της πυρασβεστικής υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, εθελοντές με το πρώτο φως της ημέρας για να ακτενήσουν τη συγκεκριμένη περιοχή από το Λουτό προς Αράδανα, τα δύο μονοπάτια που υπάρχουν, για να δούμε μήπως έχουμε κάποια εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, καλό είναι να γνωρίζει και ο κόσμος της περιοχής που μας ακούει, ότι αναζητάμε ζευγάρι Γάλλων 64 και 62 χρονών αντίστοιχα, όπου κινήθηκε στη διαδρομή από Λουτρό για την Αράδενα. Κύριε Κουρουπάκη, γνωρίζουμε αν και λόγω της ηλικίας του ζεύγους υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας? Αυτό δεν το γνωρίζουμε, είναι κάτι το οποίο δεν με έχει αναφερθεί. Εγώ επαναλαμβάνω, η ενημέρωση που έχω από τον ταξίαρχο, τον κύριο Δασκαλά και τον αντιστυνομικό διευθυντή Χανίων, και αυτή την ειδοποίηση την πήραν λίγο μετά το μεσημέρι σήμερα. Καταλαβαίνετε, μιλάμε μετά από μία μέρα και κάτι. Είναι και πολύ ο χρόνος που έχει περάσει. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς και οι τηλεθεατές, με τις δύσκολες καταστάσεις που έχουμε ως προς τα καιρικά πάντα μιλάμε, δεν είναι τα πράγματα και τόσο εύκολα. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως για το καλύτερο. Ελπίζουμε τα νέα που θα μας δώσετε στις επόμενες ώρες να είναι ευχάριστα, κύριε Κουρουπάκη. Σας ευχαριστούμε για τις πρώτες πληροφορίες. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Σε δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος Μυλοποτάμου. Η συρρήκνωση της χρηματοδότησης από την ΣΑΤΑ, δηλαδή την συλλογική απόφαση τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και η μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων έχουν αφήσει έλλειμμα στα ταμεία του Δήμου. Με αποτέλεσμα πολλές οικονομικές υποχρεώσεις να μην μπορούν να καλυφθούν. Την ίδια ώρα σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο βιολογικός καθαρισμός του Κουλούκονα, ενώ μέχρι τα Χριστούγεννα θα λειτουργήσουν και τα σφαγεία Μυλοποτάμου. Σε δεινή οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος Μυλοποτάμου. Μεταβίας ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις μετά και τη συρρήκνωση της ΣΑΤΑ. Από συστάσεως της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υπήρξε χειρότερη φάση. Ποτέ. Και θα σας πω δύο πράγματα να το κατανοήσετε όλοι. Η ΣΑΤΑ που επιχορηγεί το κράτος κάθε χρόνο αφορούσε να φτιάξω ζημιές, μικροέργα, τα πάντα, ό,τι σκεφτείτε, εκτός από μεγάλα έργα. Επέρναμε σαν Δήμος 1.700.000 ευρώ μέχρι το 2010. 1.700. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε ΣΑΤΑ, όπως είναι ο Δήμος μας, 268.000, στα οποία, για να το καταλάβουμε όλοι δηλαδή, δίνω τα 232 σε εναπόθεση το σκουπιδιό για να ξεβρωμέσουμε την περιοχή στο Αμάρι. Δικαίωμα εναπόθεσης, όχι να τα μαζέψουμε, να τα μεταφέρουμε κλπ. Μόνο να μπούμε μέσα. Και η ΚΑΠ έχει μειωθεί δραματικά, αφήνοντας έλλειμμα κάθε μήνα στα οικονομικά του Δήμου Μυλοποτάμου. Η κεντρική αυτοτελή πόρη, παίρναμε κάθε μήνα, αυτή είναι κάθε μήνα επιχορήγηση, 302.000. Σήμερα παίρνουμε 128, η μισθοδοσία που πρέπει να καλύψω είναι 170, 10 οι προέδροι 180, άρα μου λείπουν 60.000 το μήνα, αυτό τώρα και δύο χρόνια, τρία. Πρέπει πρώτα όποιος πληρώσει, ό,τι πληρώσει θα πάει στη μισθοδοσία και ό,τι περισσέψει θα πάει οπουδήποτε αλλού, στα υποχρεωτικά όπως είναι τα πετρέλαια, οι ζημιές, κλπ. Σε πρώτο πλάνο ο βιολογικός καθαρισμός του Κουλούκονα και τα σφαγεία Μυλοποτάμου που αναμένεται να λειτουργήσουν τα Χριστούγεννα. Είμαστε στη διαδικασία της δημοπράτησης, δηλαδή έχει δημοπρατηθεί ο βιολογικός, αξιολογείται γιατί είναι με προσφορές και ελπίζουμε σε κάνα δύο μήνες να ανατεθεί στους εργολάβους για να τελειώσουμε από αυτό και να γλιτώσει πραγματικά το περιβάλλον από μια μεγάλη ρήπανση που δημιουργούμε έως τώρα. Θέλω όμως να σας πω ότι εγώ, παράδειγμα για το περιβάλλον, τώρα είμαι 16 χρόνια δήμαρχος, ποτέ δεν έκανα αποχέτευση. Γιατί δεν υπήρχε τελικός αποδέκτης.
όπως παλαιότερα. Κάναμε αποχετεύσεις και μολύναμε την περιοχή. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Τώρα ευελπιστούμε που θα τελειώσει αυτό. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015 καθορίζεται η διάρκεια της κυνηγετικής περίοδου για το κυνηγετικό έτος 2014-2015, ύστερα από υπουργική απόφαση. Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας δεν επιβλήθη καμία αύξηση στα τέλη θύρας, ενώ συγχρόνως επανακαθορίστηκε το μέγεθος των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών. Την ευκαιρία να επιδοθούν ξανά στο αγαπημένο τους χόμπι έχουν οι κυνηγοί, καθώς ξεκίνησε η νέα κυνηγετική περίοδος. Συγκεκριμένα για το αγριοκούνελο η κυνηγητική περίοδος ισχύει ως τις 10 Μαρτίου, ενώ για τα διαβατικά πουλιά ως τις 10 Φεβρουαρίου, εκτός από κάποια είδη που συνεχίζεται ως τις 20 και 28 Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Για το λαγό και την πέρδικα οι ημερομηνίες είναι οι εξής. Για το λαγό ξεκινάει 15/9 μέχρι 10/1, για την ισιώτικη πέρδικα στην περιοχή τη δική μας, στην πρώτη Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσο, ξεκινάει από 15/9 έως 30/11/14 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη, Σαββάτο και Κυριακή. Όπως επισήμανε η Ελένη Πατεράκη, οι κυνηγοί θα πρέπει να κινούνται εντός των επιτρεπόμενων ζωνών, αλλά και να τηρούν τους σχετικούς κανονισμούς αναφορικά με τα θυράματα και την προστασία τους. Απαγορεύεται το κυνήγι σε όλα στα μόνιμα καταφύγια άγρια ζωής, στα εκτροφεία θυραμάτων, σε περιοχές που ισχύουν δασικές απαγορεύσεις θύρας, ορισμένης χρονικής περιόδου, στα Χανιά έχουμε, στους πυρήνες των εχθρικών δρυμών, στα 500 μέτρα κατά μήκος της χερσαίας γραμμής, τη θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρα από τις ακτές και σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Απαγορεύεται η αγοροπολισία και η έκθεση των θυραμάτων, εκτός από εκείνα που προέρχονται, η αγοροπολισία επιτρέπεται μονάχα, από εκτροφία δημόσια ή ιδιωτικά. Ο κυνηγός αγριογούρουνου και λαγού μπεκάτσας και ορτικιού είναι υποχρεωμένοι να φορούν γυλαίκο με κίτρινο φωσφοριζό χρώμα. Η εκγύμναση των κυνηγητικών σκύλων επιτρέπεται μόνο στις ζώνες, στα Χανιά έχουμε τρεις, και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. Παράλληλα, όλοι οι κυνηγοί καλούνται να ανανεώσουν το κυνηγητικό βιβλιάριο μετά από σχετική υπουργική απόφαση. Μία απόφαση, διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοση άδειας θύρας, ορίστηκε αλλαγή βιβλιοαρίου, η οποία υποχρεωτικά θα ανανεώνεται ανά πενταετία και υποχρεωτικά θα ανανεώνεται και η φωτογραφία των κυνηγών. Φέτος όποια βιβλιάρια είναι παλιά, πολύ παλιά ή φθαρμένα ή στραπατσαρισμένα, αναγκαστικά αλλάζονται από τους κυνηγητικούς συλλόγους ή από εμάς αν έρθει απευθείας ο κυνηγός. Και μέσα σε 1-2 χρόνια πρέπει υποχρεωτικά όλα τα βιβλιάρια των κυνηγών να γίνουν αλλαγές και μαζί και η φωτογραφία. Το θεωρούμε απαραίτητο να ενημερωθεί ο κυνηγός, γιατί δημιουργούνται διάφορα προβλήματα με τη φωτογραφία χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Αναφορικά με τα τέλη θύρας δεν σημειώθηκε καμία αύξηση, ενώ και οι τιμές στους κυνηγητικούς συλλόγους κυμαίνονται στο περσινό πλαίσιο. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο. Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο. Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο. Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό. Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου. Ζήστε εσείς και τα παιδιά σας μια μοναδική εμπειρία. Γίνετε πειρατές για μια μέρα. Ημερήσια κρουαζιέρα στον κόλπο της Σούδας με το επιβατικό τουριστικό πλοίο Black Pearl. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε ένα ατέλειωτο πειρατικό παιχνίδι, ενώ εσείς θα απολαμβάνετε το γεύμα σας στο πλοίο. Αναχώρηση 10 το πρωί από το λιμάνι της Σούδας. Εστιατόριο Στάμνα. 20 χρόνια τώρα προσφέρει υψηλή ποιότητα σε φιλικές τιμές. Κοντά σας καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Με εξαιρετικά μαγειρευτά και ψητά της ώρας. Για όλα τα φαγητά χρησιμοποιείται ελαιόλαδο δικής τους παραγωγής. Υπό τη διεύθυνση Σταύρου και Σοφία Ζουλάκη. Εστιατόριο Στάμνα. 200 μέτρα πριν το Μινό Απαλάς στο Πλατανιά. Ποιότητα και νοστιμιά σε τέλεια αρμονία. Στα
σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης οι τιμές είναι στα κάτω τους. Καρεκλάκι παραλίας 8 ευρώ και 70 λεπτά. Όλες οι παντόφλες με έκπτωση 40%. Σερβιέτες Always Ultra 10 ή 12 τεμαχίων με έκπτωση 40%. Σκόνη όμο 50 μεζούρες 5 ευρώ και 24 λεπτά. Αγγούρια Κρήτης μικρά ή μεγάλα τιμή κιλού 49 λεπτά. Βραστή πάρη Ζανίκας 4 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό. Και ελληνικό χοιρινό μπριζόλα τιμή κιλού 4 ευρώ και 48 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές από τον όμιλο καταστημάτων Lemonakis Home έως 70%. Πλακάκια μπάνιου, αλφα διαλογή από 4,90. Πλακάκια δαπέδου 60x60 γρανίτες, αλφα διαλογή από 9,90. Μοναδικές προσφορές έως 70% στα έπιπλα μπάνιου, κλασικά και μοντέρνα και μόνο στη Lemonakis Home. Lemonakis Home, Ηράκλειο, Αθήνα. Αλλάζει προσωρινά χώρο η λαϊκή αγορά του Σαββάτου λόγω των έργων ανάπλασης που εκτελούνται αυτήν την περίοδο στην πλατεία δικαστηρίων στο Ρέθυμνο. Για το επόμενο χρονικό διάστημα η λαϊκή θα διεξάγεται στην παραλιακή οδό Εμμανουήλ Σταγάκη, δυτικά του κολυμβητηρίου Ρεθύμνου. Την ίδια ώρα, εάν και οι τιμές έχουν μειωθεί σε αρκετά από τα προϊόντα, η αγοραστική κίνηση παραμένει μικρή. Λόγω των εργασιών ανάπλασης στην πλατεία δικαστηρίων, η λαϊκή αγορά του Σαββάτου μεταφέρθηκε δυτικότερα στον Κουμπέ. Το καταναλωτικό κοινό δεν φαίνεται να ήταν ενήμερο, με την κίνηση να είναι υποτονική. Μας υποσχεθήκαν βέβαια ότι άμα διαμορφώσουν το χώρο θα ξαναγυρίσουμε πίσω, αλλά εμείς που έχουμε μάθει να μας λένε συνέχεια ψέματα, δεν τους πιστεύουμε. Η εφημερίδα έγραφε ότι θα πάμε στο δικαστήριο από πίσω που είναι εκεί από την Νομαρχία. Την Τετάρτη πήγαμε να διαμορφώσουμε το χώρο. Η Περιφερειάρχηση λέει ότι εγώ δεν είχα ενημερωθεί και τελικά την τελευταία στιγμή ήρθαμε εδώ. Και χθες διαμορφώθηκε ο χώρος, κάναμε τις ρεμίζες, τις κληρώσαμε και σήμερα ήρθαμε, αλλά όπως βλέπετε δεν έχει τόση κίνηση. Εν τω μεταξύ είναι ένας χώρος ο οποίος έχει το διοστάσιο της ΔΕΙΑΡ και μυρίζει πάρα πολύ άσχημα, ειδικά το πρωί. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε καθόλου. Φράξαμε 2-3 φρεάτια για να μπορέσουμε να κάτσουμε να δουλέψουμε. Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Οι τουαλέτες είναι στο κολυβητήριο, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε πάνω από 200 μέτρα για να βρεθεί η τουαλέτα. Τελευταίες δύο μέρες μας είπανε θα είμαστε εδώ πέρα. Όπως βλέπεις, τίποτα δεν γίνεται. Οι μισοί λείπουν γιατί με την, να είμαστε ανοργάνωτοι, με το να τσακωνόμαστε το ποιος έχει πιο, πού θα πάμε, πώς θα πάμε. Οι μισοί είμαστε από εκεί, οι μισοί είμαστε από εδώ. Οι μανάβδες τους βάλανε από πάνω. Δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος όπως έπρεπε. Μετρούν τις πληγές τους στα οικονομικά τους η παραγωγή της λαϊκής αγοράς, καθώς παρά τις χαμηλές τιμές η κατανάλωση είναι περιορισμένη. Συνήθως έχουν αλλάξει κατά πολύ διότι έχει αλλάξει και το χρήμα. Δεν υπάρχει χρήμα και φυσιολογικά ο άλλος. Έρχεται τώρα και σου λέει θέλω τόσα κομμάτια. Δεν σου λέει γέμωσε μου μια τσάντα. Τόσα γραμμάρια. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να σου λέει ένα 200. Δεν σου λέει γέμωσε μου μια τσάντα 1,5 κιλό. Ένα 200 σου λέει. Σου λέει βάλαμε 3 τέταρτα. Δηλαδή είναι φυσιολογικό αυτό. Όταν ο κόσμος δεν έχει λεφτά κόβονται συντάξεις και τον έχουν οδηγήσει σε τέτοια εξαχλήψη, είναι φυσιολογικό να μην έχει λεφτά να ψωνίζει και έτσι. Και εμείς βέβαια έχουμε προσαρμοστεί γιατί δεν βγαίνουμε κι εμείς. Κάτω από το μισό όσο είναι στην αγορά. Με βλέπεις, οι ντομάτες έχουν 50 λεπτά. Τα φασολάκια έχουν 2 από 1,5 με 2. Τα καλαμπόκια από 80 έως 1 ευρώ. Οι πατάτες έχουν 40 λεπτά. Έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. 50 λεπτά τα ξυλάγουρα, 50 τα αγκούρια, 50. Όλο 50 λεπτά με λίγα λόγια είναι. Παρόμοιο το σκηνικό και στους εμπόρους της λαϊκής αγοράς που ρίχνουν όσο τις τιμές για να βγει το μεροκάματο. Αναγκαστικά σήμερα τις έχουμε ρίξει πάρα πολύ. Αναγκαστικά δεν βγαίνει αλλιώς. Μόνο για το σήμερα, για να βγούμε, έστω μόνο για να βγούμε το μεροκάμα το δικό μου, του αυγεντικού μου το γάλα, του αλουνού του παραγωγού τα παιδιά, έχουν παιδιά οικογένειες, δηλαδή 75 οικογένειες ζουν από εδώ πέρα. Το άλλο Σαββάτο δεν ξέρω τι θα γίνει, η ίδια κατάσταση θα είναι πάλι. Πάλι θα ψαχνόμαστε ποιες είναι οι θέσεις μας. Καταστραφήκαμε τελείως, η παραγωγή το ίδιο, οι έμποροι το ίδιο, πώς θα προμηθεύσουν τα πράγματά τους, εφόσον κανείς δεν ξέρει ότι είμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή τυχαία μας βρήκατε κι εσείς. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε κι εσείς ότι θα ήμασταν εδώ πέρα. Το γνωρίζατε. Γιατί το μάθαμε κι εμείς οι τελευταίες δύο μέρες. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, κάθονται στα σκαμνά τους και κοιτάει ο ένας τον άλλο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Όλα τα νέα της επικαιρότητας, καθώς και τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της τηλεόρασης Κίδων, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ανανεωμένο site του σταθμού μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kidon.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.
στο 0-0 και το χρονόμετρο να λέει καθυστερήσεις, Όφη και Πανετολικός έδειχναν ικανοποιημένοι από τον βαθμό της ισοπαλίας. Όμως ο Αντώνης Πετρόπουλος είχε αντίθετη άποψη. Καθώς το 91ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στην ομάδα του Αγρινίου, κατάφερε να ανοίξει το σκορ, να σηκώσει στο γήπεδο το Γεντικουλέ και να κάνει τον Τζενάρο Κατούζο να πανηγυρίσει λες και είναι ακόμα ποδοσφαιριστής. Έτσι ο Όφη μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League και ήδη από την αρχή έδειξε τις διαθέσεις του για τη νέα χρονιά. Αυτή την εκτέλεση ο Αρτόλα. Μπάλα θα κοντράσει τον Πετρόπουλο. Περογαβράκης θα κάνει το σουτ, πρώτο καλό σουτ στην αναμέτρηση στο 14. Όλος ο κόσμος στην εστία του Ραφαέλ. Η εκτέλεση του φάουλ, η κεφαλιά έξω από τον Πετρόπουλο. Δύο εντός έδρας παιχνίδια. Δούμε αυτή την πάσα για τον Μιλιάζες θα προλάβει. Ο Πορτογάλος θα βγάλει τη σέντρα. Έρχεται το Κέβιν από μακρύ. Πετρόπουλο στο δυνατό σουτ. Μεγάλη στιγμή για τον Όφη. Ο Ραφαέλ στη δεξιά του γωνία πετάει την μπάλα κόρνερ. Κυρίως για να μην βλέπει ο Ραφαέλ. Η εκτέλεση από τον Μιλιάζες. Έρχονται και οι τρεις παίχτες μπροστά. Ο Μιλιάζες εκτελεί. Καλό είναι. Απομακρύνει ο Ράφαελ. Νέα προσπάθεια αποτυχημένη από τον Περογαβράκη. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Ράφαελ στην αριστερή του γωνία. Ραζάκι για τον Μακρύ. Λάθος. Κερδίζει ο Κόρμπος. Κρατάει μπάλα. Περιμένει να ανέβει ο Κάπελ. Η παλιά για τον Κάπελ. Το πλασέ του Κάπελ σώζει την εστία του. Ο Λόρια. Η πρώτη σημαντική στιγμή στο 50 για τον Πανετολικό. Η εκτέλεση του πλαγίου, απομάκρυση μπάλα έρχεται στον Ραζάκ, ο οποίος θα πιάσει το δυνατό σουτ έξω. Η μπαλιά είναι πάνω στον Κουτρομάνο. Πάει να γίνει το λάθος του Περογαβράκης με τον Ράφαελ. Απομακρύνει ο Περογαβράκης, μακρύς, κερδίζει την μπάλα, κάνει το σουτ. Ο Ράφαελ πέφτει και μπλοκάρει. Κάνει την μπάλα, Στάθης, ζητάει ο Πετρόπουλος. Τον Περογαβράκη στον Πετρόπουλο θα κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι γκολ. 1-0 για τον Όβη από τον Αντώνη Πετρόπουλο στις καθυστερήσεις. Ο Γκατούζο έχει μπει στο γήπεδο. Κοιτάξτε πώς αγκαλιάζει τον Πετρόπουλο για αυτό το γκολ, ουσιαστικά νίκη του Όφη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλοι οι παίκτες πάνε πάνω στον Αντώνη Πετρόπουλο, ο οποίος ξεκινάει την καριέρα του, την δεύτερη καριέρα του στον Όφη, με το δεξί, δίνοντας το γκολ πιθανότατα της νίκης στο σημερινό παιχνίδι. Επειδή καλή μέρα από την πρώτη αγωνιστική φαίνεται, ο Πλετανιάς, παρά το δύσκολο του έργο του, θέλει να ξεκινήσει τη σεζόν με θετικό αποτέλεσμα. Η αποστολή στο Περιστέριο που περιμένει ο μπαρτοκαπνισμένος Ατρόμητος είναι παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια πολύ δύσκολη για κάθε ομάδα του Super League. Αλλά ο ανανεωμένος και φιλόδοξος φέτος Πλετανιάς έχει σκοπό να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα που τον αλογεί για να αποσπάσει βαθμό ή βαθμούς. Πέρυσι το Περιστέρι έμεινε αλόβητο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μόνο ο ΠΑΟΚ στα play-off κατάφερε να φύγει νικητής. Στατιστικό που καταδεικνύει τη δύναμη του Ατρομήτου μέσα στην έδρα του. Οι ερυθρόλευτοι του Γιάννη Χριστόπουλου αναγνωρίζουν τον βαθμό δυσκολίας, αλλά από την άλλη είναι αποφασισμένοι να παλέψουν για το καλύτερο δυνατό. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ένα πολύ δύσκολο μάτς. Όλοι γνωρίζετε πόσο δυνατή ομάδα είναι ο Ατρόμητος. Είναι μια ομάδα που χτίζεται για πολλά χρόνια. Θα είναι πολύ δύσκολο το έργο μας. Έχουμε στο μυαλό μας διάφορες εκδοχές στις οποίες μπορεί να παρουσιαστεί ο αντίπαλος. Θα προσπαθήσουμε αυτή την εβδομάδα να προετοιμαστούμε κατάλληλα για όλα τα πιθανά σενάρια. Αυτό που πρέπει να ξέρετε και αυτό που ξέρουν και οι ποδοσφαιριστές μου είναι ότι η ομάδα μας σε κάθε παιχνίδι παίζει και θα παίζει για την νίκη. Και το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την Κυριακή στο Περιστέρι. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά είναι ένα δυνατό τεστ και για μας. Δεν γνωρίζω για την παράδοση που έχει η ομάδα μας μέσα, ούτε κοιτάζω τις παραδόσεις. Παραδόσεις είναι για να σπάνε. Τώρα μαθαίνω από εσάς ότι δεν έχουμε αποσπάσει ποτέ κάποια νίκη σε αυτό το γήπεδο. Μακάρι να τα καταφέρουμε την Κυριακή. Και εδώ και εκεί. Και στα δύο γήπεδα. Mm-hmm. Μακάρι να κάνουμε κάτι καλό την Κυριακή. Ο τεχνικός του Πλετανιά πήρε για την πρώτη αποστολή της χρονιάς 20 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους και τους Αγγιλέρα, Ζαραδούκα και Νέπλιακ, που τις προηγούμενες μέρες αντιμετώπισαν πρόβλημα τραυματισμού. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν την Κυριακή το απόγευμα. Επίσης, ο Χριστόπουλος πήρε μαζί του και τον Ολυμπά, παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος τερματοφύλακας είναι εμφανώς ανέτοιμος. Αν και για την τελική 18άδα, ο Καλαματιανός τεχνικός θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προτιμήσει αυτόν ή τον Κοκαλά. Από την άλλη, στα Χανιά άφησε τους ανέτοιμους Κουλιμπαλί Τζίλβαν και φυσικά τον Λούκα Μιλούνοβιτς που αποκτήθηκε την Παρασκευή, αλλά και τον Φιγκέρα που προς παρόν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ενώ δεν ακολούθησαν και οι μικροί Γιακουμάκης, Δεντάκης και Σούκιας.
αναλυτικά 20 παίκτες αποστολής, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους το απόγευμα του Σαββάτου με προπόνηση σε εγκαταστάσεις του Ατρομήτου, ο Λιμπά, Περιστερίδης, Κοκαλάς, Αποστολόπουλος, Δημήτρης, Ζαραδούκας, Ζουμπουλάκης, Ιτούα, Νέπλιακ, Μπανανά, Τσοντάκης, Μαχαμάτ, Αγγιλέρα, Γουνδουλάκης, Μενδρινός, Μπεριάν, Νασλίδης, Τέτε, Τόρες και Τσουράκης. Από την άλλη, ο Γιώργος Παράσχος θα έχει για την πρώτη μάχη του πρωταθλήματος όλα τα όπλα στην διάθεσή του, καθώς εκτός αποστολής έμεινε μόνο ο Κυριάκος Κυβρακίδης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν λογίζεται στους βασικούς. Αναλυτικά, η αποστολή των Κιανόλευκων: Τσενάμο, Γκορμπούνοφ, Μπάλας, Δημούτσος, Ταυλαρίδης, Λαζαρίδης, Φιντανίδης, Νάστος, Γιαννούλης, Κούρος, Γεωργίου, Ναπολεόνι, Καραμάνος, Παπάζογλου, Μπρίτο, Φάμπιο, Τάτος, Γκαρσία και Θεολόγου. Το μάτς έχει σέντρα στις 7 και 4 με διαιτή τον Γιάννη Δελφάκη από τον Σύνδεσμο Αρκαδίας. Η ανάγκη που υπάρχει προκειμένου να δρομολογηθούν κάποια φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τον αθλητικό Μήλο Χανιά εκφράστηκε στην άτυπη Γενική Συνέλευση της Χανιώτικης Ομάδας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Επειδή ουσίας η Γενική Συνέλευση είχε κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα και σε αυτήν προέκυψε πως υπάρχει ένα χρέος προς το ΙΚΑ ύψους 301.000 ευρώ, ενώ υπάρχει και το ποσό των 200.000 ευρώ που καλούνται να πληρώσουν οι μπλε λόγω του κακού χειρισμού της τότε διοίκησης με την περίπτωση του Φάντερ Χούφτ. Ο Νίκος Κατσιγιάννης κάλεσε τους μετόχους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, καθώς δεν είναι δυνατό, όπως τόνισε, το χρέος που φτάνει στο 500.000 ευρώ να καλυφθεί από τον ίδιο και τον κύριο Τζουγκαράκη. Έγινε μια συνάντηση σε πολύ καλά πλαίσια, χωρίς αντιπαραθέσεις. Συναχωριέμαι που δεν ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι φαινομενικά αγαπάνε την ομάδα και εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Εντάξει, εμείς σκοπός αυτής της συνάντησης δεν ήταν ούτε να κατηγορήσουμε ούτε να δείξουμε κόσμο. Ήταν να ενημερώσουμε τον κόσμο και τους μετόχους τι ισχύει. Σε δεύτερο χρόνο θα είμαστε πιο απαιτητικοί σε ορισμένα θέματα. Πιστεύω για το καλό της ομάδας να ανταποκριθούν όχι στο καλύτερο να τους κάνουμε, στις υποχρεώσεις που δημιούργησαν. Ότι είναι υποχρεώσεις που δημιούργησαν. Να τις αναλάβουν έτσι ώστε διότι η ομάδα θα μπει σε πολύ άσχημη πορεία, όπως εξήγησα. Δεν θα πάρουμε ξανά ενημερότητες, αν δεν πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Τα Χριστούγεννα φαντάζεται να έχουμε μια ανάλογη πορεία, να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ή ακόμα και χειρότερη πορεία να έχει. Δηλαδή, φέτος θα παίξουν 7 ομάδες, δηλαδή ο πέμπτος θα παίξει play-off, play-out, να μην μπορεί να ενισχυθείς. Και το χειρότερο είναι ότι το καλοκαίρι δεν πάει σε διαδότηση. Του χρόνου η ομάδα, αν θα πάρει δελτία, θα παίζει με πιτσιρικάδες μόνο. Θα είναι η καταστροφή της ομάδος. Από την πλευρά του, ο Νότης Ψηλάκης σημείωσε πως σημασία έχει να προχωρήσει μπροστά ο ΑΟ Χανιά, τονίζοντας παράλληλα πως ο ίδιος θα είναι δίπλα στην όποια διοίκηση αναλάβει, αρκεί να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Σε όποια διοίκηση αναλάβει, με δύο αυτονόητες προϋποθέσεις, ότι δηλαδή θα υπάρχει σεβασμός ιστορίας της ομάδας έμπραχτα και διαφάνεια, θα σταθώ δίπλα της και θα βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις και πιστεύω ότι και όλοι οι Χανιώτες πρέπει να κάνουν το ίδιο, γιατί ο ΑΟ Χανιά δεν πάβει να είναι η σημαία, μία σημαία της τοπικής κοινωνίας. Εγώ προσωπικά με τον Μιχάλη τον Τζουγκαράκη, παρότι γνωριζόμαστε, δεν έχω συζητήσει ειδικά για το θέμα της ομάδας και για τις σκέψεις του. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχει εγνωσμένη οικονομική επιφάνεια. Επίσης ότι από πολύ παλιά παρακολουθεί στενά το ποδόσφαιρο και υποστηρίζει τον ΑΟ Χανιά. Τα υπόλοιπα λέω και πάλι, αν δεν κουβεντιάσω μαζί του, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Χρήστος Δαγκουνάκης, αφού εξήγησε τον λόγο της απουσίας του Μιχάλη Τζουγκαράκη από την Γενική Συνέλευση, ξεκαθάρισε πως όσες προσπάθειες και αν κάνει η διοίκηση, εφόσον ο κόσμος δεν στηρίξει την εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται φέτος, αυτή θα πέσει στο κενό. Ο κ. Τζουγκαράκης δεν μπόρεσε, όπως το είπα και πριν, γιατί του είχε μία δουλειά και έπρεπε να φύγει, ενώ είναι εδώ στα Χανιά. Τα συμπεράσματα είναι απλά, όπως τα είπαμε και σήμερα, ότι πρέπει ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθεια αυτή που γίνεται, γιατί πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρή, από ό,τι θυμάμαι δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί παίκτες, έχει έρθει ένας πολύ καλός προπονητής και πάμε να προσπαθούμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε την άνοδο για την Αλβανική. Η άτυπη Γενική Συνέλευση του ΑΟΧ όμως έβγαλε και ειδήσεις, καθώς όπως αποκάλυψε ο τεχνικός διευθυντής των ΒΛΕ, το συγκρότημα του Σούλη Παπαδόπουλου θα προχωρήσει σε ακόμη δύο προσθήκες, καθώς κινείται για την απόκτηση ενός επιθετικού και ενός μεσοεπιθετικού, καθώς ο τεχνικός της ομάδας έχει εντοπίσει κενό στη γραμμή κρούσης. Δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί κάθε μέρα και στις προπονήσεις βλέπουμε τις αδυναμίες μας και βλέπουμε τι χρειάζεται.
Πιστεύουμε ότι θα έρθουν άλλοι δύο παίκτες. Πιστεύουμε για ένα επιθετικό και έναν μεσοεπιθετικό. Αυτό κοιτάζουμε. Αν θα βρούμε κάτι καλό, θα το κλείσουμε. Ποιοτικό, κρυστάλλινο, απολαυστικό, νερό Σαμαριά. Πηγή ζωής από την Κρητική γη. Γενικά έθριος προβλέπει το καιρό αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο νησί κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, ενώ από το μεσημέρι στα βόρεια και τα ανατολικά υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βορειοδυτικά αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Πιο αναλυτικά, στα βόρεια θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 20 έως 37 και στα νησιά του Αιγαίου από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ποιοτικό κρυστάλλινο.